Στρατιωτικό εξοπλισμό κρυμμένο μέσα σε πολυκατοικίες όπου ζουν οικογένειες με μικρά παιδιά. Φαίνεται να τοποθέτησε Χεζμπολά σε αυτό το κτίριο στο χωριό Μπάρζα στο Νότιο Λίβανο. Ο απεσταλμένος του Όπε στο Λίβανο Αντώνης Τσοναράς και ο περατέρ Κώστας Παπαδάτος αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς η περιοχή βρέθηκε για πρώτη φορά στο στόχαστρο Ισραηλινών βομβαρδισμών. Με τον Κώστα τον Παπαδάτο έχουμε φτάσει στο χωριό Μπάρζα εδώ στο Νότιο Λίβανο, μια περιοχή που μας είπαν ότι την ημέρα θεωρητικά είναι ασφαλής, αλλά στον πόλεμο αυτό κανείς δεν μπορεί να στο εγγυηθεί. Λίγες ώρες νωρίτερα το βράδυ εξαπολύθηκαν ισχυροί βομβαρδισμοί με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολόκληρα κτίρια. Βλέπετε την εικόνα, συντρίμια, κατεστραμμένα αυτοκίνητα, ένα απόκοσμο σκηνικού μέσα στην καρδιά του πολέμου. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 18 τραυματίες, όλοι τους άμαχοι. Ανάμεσά τους και μικρά παιδιά από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο χωριό Μπάρζα. Σε συνολικά 15 ανέρχονται νεκροί από τις νέες Ισραηλινές επιδρομές στα χωριά του Λιβάνου. فوق حزب الله هون فلسطين أول مرة هون يعني احنا ما توقعنا احنا فكرنا احنا بأمان وإنه أمان ومية بالمية أمان يعني ما توقعنا ننام هون ما بيأثر بس للأسف هو كبير كبير يعني ما توقعنا إنه يصير هيك وحتى بنتي الصغيرة متصابة وشلناها والحمد لله أمورها بخير يعني أشوى حال. Ταυτόχρονα, ο Ισραηλινός στρατός έδωσε τη δημοσιότητα πλάνα από τις επιχειρήσεις σε χωριά του Λιβάνου, αποκαλύπτοντας ότι μέσα σε αυτά η Χεζμπολά κρύβει τον οπλισμό της. Ενώ ανακοίνωσε ότι συνέλαβαν μαχητή της Χεζμπολά στο Λίβανο και τον κρατούν για ανάκριση. Όσο εντείνονται οι φόβοι για περαιτέρω επιθέσεις στο Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου προειδοποιεί τα Ηνωμένα Έθνη να απομακρύνουν άμεσα τους κυανόκρανους, παρά την προτροπή του Λόιντ Όστιν στο Γιώαβ Γκάλαντ να προστατευτούν. Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. Και ενώ ο πλανήτης περιμένει με κομμένη την ανάσα τα αντίπεινα του Ισραήλ στο Ιράν, αξιωματούχοι από την Ουάσιγκτον θεωρούν ότι το Ισραήλ έχει περιορίσει τους στόχους του, χωρίς ωστόσο να ενημερώνει το Λευκό Οίκο για αυτούς. US officials tell NBC News that Israeli leaders had not briefed the US on the specific details of their retaliatory response against Iran, even as the Pentagon discussed the possibility of supporting any potential military action. Το Ιράν δεν έχει κόκκινες γραμμές όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τον λαό και τα συμφέροντά του. Την ίδια ώρα, New York Times, Washington Post και Daily Mail αποκαλύπτουν ότι η Χαμάς προετοίμαζε για 2 χρόνια την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, που ήθελαν να θυμίσει την 11η Σεπτεμβρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, και μάλιστα ότι ήθελαν τη συνδρομή του Ιράν, με την Τεχεράνη να διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, λέγοντας ότι δεν έχει σχέση.